Θέλω να μου πεις πώς σου φαίνεται η σχολή που πηγαίνεις. Θα ήθελες να ήσουν σε κάποια άλλη? Αρχικά η σχολή που πηγαίνω μου αρέσει πολύ, γιατί ήταν η πρώτη μου επιλογή, οπότε είναι η σχολή που θα ήθελα και okay, είναι τέλεια, μου αρέσει. Έκανα καλά δηλαδή για την πρώτη μου επιλογή. Και νομίζω πως δεν θέλω να είμαι σε καμία άλλη σχολή. Ίσως ήθελα δημοσιογραφία, αλλά και πάλι δεν θα άλλαζα τη δική μου σχολή για αυτή. Όταν πιέζεσαι από πολλά πράγματα, τι κάνεις? Συνήθως πηγαίνω βόλτα στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης με την κάμερά μου. Αλλά ναι, αυτό, δηλαδή θα πάω βόλτα και κυρίως θα είμαι μόνη μου. Δεν επιλέγω να έχω κάποιον μαζί μου. Επόμενη ερώτηση για σένα. Αντλείς το στυλ σου από κάποιο συγκεκριμένο άτομο? Συνήθως το στυλ μου το αντλώ από το Pinterest. Τέτοια πράγματα διαβάζω, βλέπω από το Pinterest, από περιοδικά. Τέτοια πράγματα, αλλά από κάποιο συγκεκριμένο άτομο όχι. Ακολουθώ πολλά άτομα στο Instagram που μου αρέσουν και αντλώ από εκεί. Θέλω να μου πεις αν θα ήθελες στο μέλλον να κάνεις παιδιά. Σίγουρα. Θα ήθελα να κάνω 2, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, και το αγόρι να είναι μεγαλύτερο το κορίτσι για να το προσέχει. Λοιπόν, Εσμεράλδα, πιστεύεις ότι θα συνεχίσεις το YouTube στο μέλλον? Σίγουρα θέλω. Τώρα πόσο μέλλον δεν ξέρω. Δηλαδή όταν θα φτάσω 30 χρονών δεν ξέρω αν θα το συνεχίσω μετά τα 30. Αλλά μέχρι τότε ναι, και σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή θα το γυρίσω και στα αγγλικά. Αν τελικά κάνω σπουδές έξω ή Εράσμους έξω ή κάτι έξω. Για να με βλέπει και ξένο κοινό. Για αποκάλυψέ μας, έχεις και προσωπικό προφίλ στο Instagram ή μόνο αυτό το δημόσιο? Μόνο αυτό το δημόσιο. Ερώτηση σως, πού θα πας φέτος το καλοκαίρι διακοπές? Σως. Λοιπόν, αρχικά σκέφτομαι να πάω στη Φελίνα μου, να κάθεσω εκεί πέρα 5-6 μέρες, από την Κρήτη. Και μετά σκέφτομαι να πάω σε ακόμα ένα νησί, αλλά αυτό είναι έκπληξη ακόμα και για μένα. Για πες μας, θα σου άρεσε να κάνεις το YouTube επάγγελμα ή θα προτιμούσες να δουλέψεις σε ένα περιοδικό συντάκτρια? Δεν θα μου άρεσε να κάνω το YouTube επάγγελμα. Δεν θεωρώ ότι είναι αυτό που με γεμίζει απόλυτα. Και καλή και η επικοινωνία μέσα από μια οθόνη, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν άλλα πράγματα που σχετίζονται πιο πολύ και με τη σχολή μου και με γεμίζουν περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, δεν θα ήθελα να είμαι ούτε συντάκτρια σε ένα περιοδικό. Δεν ξέρω αν έχετε μπερδευτεί με τα άρθρα που γράφω, αλλά αυτό το κάνω εντελώς σαν χόμπι, γιατί μου αρέσει η μόδα και η ομορφιά και όλα αυτά, αλλά όχι γιατί είναι αυτό το όνειρό μου. Θέλω να ασχοληθώ πιο πολύ με τις πωλήσεις ενός περιοδικού ή πώς πρέπει να προμοντάρω ένα περιοδικό ή όχι ένα περιοδικό, οτιδήποτε να προμοντάρω, μια βιομηχανία, ένα ξενοδοχείο, αλλά πιο πολύ σε κορτσίστηκες, ας πούμε, εταιρείες, δηλαδή με γυναικεία ρούχα, με γυναικεία, ξέρω εγώ, καλλιντικά κοσμήματα, τέτοια πράγματα. Θα μου άρεσε λοιπόν να κάνω ένα marketing plan για μια τέτοια εταιρεία, πιο πολύ από το να γράφω απλά σε ένα περιοδικό. Αλλά σίγουρα θα ήθελα να έχω τις γνώσεις ώστε να μπορώ να γράφω και σε ένα περιοδικό, γιατί και αυτό είναι πολύ όμορφο και έτσι επικοινωνώ μαζί σας και γενικά μου αρέσει αυτό το επικοινωνιακό κομμάτι πάρα πολύ. On the L train in Chicago, Halloween day, you dress like Elise. Had some whiskey, said I don't drink things, said that's okay. I like your honesty. Αυτό είναι το χωριό μας, είναι το πίσω μέρος, ας πούμε, το πιο ψηλό, εκεί που είναι το σχολείο μου, είναι το λύκειό μου. Είναι και το γυμνάσιο μου βέβαια, αλλά και το λυκείο μου. Γνωστή Ελληνίδα YouTuber Εσμεράλδα, θέλεις να πας Εράσμους? Θέλω να πάω Εράσμους και συγκεκριμένα θέλω να πάω στο Μιλάνο ή γενικά στην Ιταλία, γιατί θέλω να μάθω τη γλώσσα και θέλω να κάνω μεταπτυχιακό εκεί. Διπλή ερώτηση. Ποια ηλικία θεωρείς κατάλληλη για να κάνεις οικογένεια και τι λένε οι γονείς σου για το κανάλι?
Λοιπόν, για μια γυναίκα θεωρώ πως η κατάλληλη ηλικία να κάνει οικογένεια είναι γύρω στα 28-27 εκεί. Και οι γονείς μου για το κανάλι στην αρχή τους φαίνονταν πολύ παράξενο γιατί δεν είχαν ιδέα για YouTube, δεν ήξεραν καν τι σημαίνει και ότι υπάρχουν YouTubers που κάνουν βίντεο και το ένα και το άλλο. Η μάμα είναι πολύ ενθουσιασμένη, χαίρεται όταν βλέπει βίντεό μου, ειδικά τώρα που της λείπω πολλές φορές. Οπότε μου λέει, ξέρεις, κάθε Κυριακή περιμένω το βίντεό σου και χαίρομαι που σε βλέπω. Και ο μπαμπάς μου είναι αγχωμένος γιατί νομίζει πως αν πω ας πούμε ότι δεν πληρώνω εισιτήριο στον ΟΑΣΤ θα μου κάνει μήνυση ο ΟΑΣΤ και αυτό. Και αυτό είναι το δημοτικό μου. Εδώ πήγαινε δημοτικό. Και κάτι πιο προσωπικό. Πώς ήταν το πρώτο σου φιλί? Το πρώτο μου φιλί ήταν σε μια μπουκάλα στην έκτη δημοτικού και ήταν πολύ ωραίο θυμάμαι. Αλλά μετά παιδιά διψούσα πάρα πολύ για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Αλλά ήταν πολύ καλό. Λοιπόν, για πες, θα άλλαζες κάτι από το παρελθόν σου? Ναι, τώρα μπορώ να πω ότι θα άλλαζα κάτι από το παρελθόν μου, κάτι που με στεναχώρησε και μου έφαγε αρκετό χρόνο. Αυτά. Λοιπόν, αυτό ήταν το Q&A. Προφανώς υπήρχαν και άλλες ερωτήσεις που δεν μπόρεσα να απαντήσω. Ελπίζω να σας άρεξε, να σας έδειξα μερικά πράγματα από εδώ που μένω, από τα νέα μου δανειά Χαλκιδικής. Και θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλό Πάσχα, φιλάκια πολλά, γεια σας!